Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο σημερινό βίντεο θα δούμε το φοβερό μη επανδρομένο ρουκετο βόλο αερόχημα Σάρισα της ελληνικής εταιρείας SAS Technology που επίσης παρουσιάστηκε στην έκθεση DEFEA 2023. Η SAS Technology αποτελεί θυγατρική της εταιρείας Spirit World Group με ειδίκευση στα μη επανδρομένα συστήματα από τον Ιούλιο του 2020. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και καινοτόμων μη επανδρομένων συστημάτων, εστιάζοντας κυρίως σε αεροναυτικές εφαρμογές. Το μη επανδρομένο Σάρισα της ελληνικής εταιρείας είναι το πρώτο drone μικρών διαστάσεων παγκοσμίως, από το οποίο πραγματοποιείται ρήψη ρουκετών 2,75 ιντζών. Είναι ένα UAV πολλαπλών στροφιών μεγάλης αντοχής, με μέγιστο βάρος απογείωσης περίπου 60 κιλά και ωφέλιμο φορτίο που μπορεί να φτάσει στα 35 κιλά. Το Σάρισα μπορεί να εξοπλιστεί με διαφορετικές πλατφόρμες ωφέλιμου φορτίου που επιτρέπουν την γρήγορη αναδιαμόρφωση για διαφορετικούς τύπους αποστολών όπως 1. Τακτική επίθεση αέρος εδάφους, διαμορφωμένο ως οπλισμένη εναέρια πλατφόρμα με διάφορα απλικά συστήματα. Δεύτερον, τακτικό φορτίο διαμορφωμένο με την σχάρα μεταφοράς φορτίου. Και τρίτον, αποστολές αεροψεκασμών με την σχάρα δεξαμενής ψεκασμού. Η βασική τακτική διαμόρφωση του Σάρισα είναι με την πλατφόρμα διπλής εκτόξευσης πυράβλων Hydra 70 διαμέτρου 2,75 ιντζών που μπορούν να εξοπλιστούν με μια ποικιλία κεφαλών. Η ρουκέτα Hydra χρησιμοποιείται ευρέως από τις ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ και συνήθως μεταφέρεται από ελαφρά μαχητικά ή ελικόπτερα όπως το ΑΕΤΑ 64 Apache. Αυτή η συγκεκριμένη διαμόρφωση δίνει στις μονάδες εδάφους του στρατού την δυνατότητα να μεταφέρουν μαζί τους σε ένα ελαφρύ όχημα ένα σύστημα που μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των απαιτήσεων της εγγύης αεροπορικής υποστήριξης της αποστολής. Το Σάρισα SRS-1α έχει μήκος 165 εκατοστά, πλάτος 218 εκατοστά, ύψος 45 εκατοστά και μέγιστο βάρος απογείωσης στα 60 κιλά. Ο χρόνος πτήσης εξαρτάται από το ωφέλιμο φορτίο και τις συνθήκες της αποστολής. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Σάρισα προσφέρει συνεχή πτήση 20 λεπτών, μεταφέροντας το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο. Η εξέλιξη του όλου προγράμματος προβλέπει πλέον την συνέχιση των βολών για την βελτιστοποίηση της σκόπευσης και επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω αυτό που ήδη τονίζεται στο δελτίο τύπου της εταιρείας, πως οφείλει η χώρα μας να αγκαλιάσει τις προσπάθειες της ιδιωτικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και να τις ενισχύσει με όλα της τα μέσα. Αν φυσικά σας άρεσε το βίντεο και ενδιαφέρεστε για θέματα τεχνολογίας και γεωπολιτικών, επισκεφτείτε το κανάλι μου, ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενο που ανεβάζω, κάντε εγγραφή, πατήστε μου αρέσει, σχολιάστε με τις απόψεις σας ακόμη και αν διαφωνείτε και βοηθήστε με τη συμμετοχή σας ώστε να γίνω ακόμα καλύτερος.